να εγκαταλείψετε το χώρο, διότι έτσι κι αλλιώς αυτά θα φύγουν. Το χρόνο αντίστροφα μετρούν οι άνθρωποι που ζουν στα τροχόσπιτά τους στον Καρτερό, καθώς η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης για εκένωση του χώρου φαίνεται ότι υλοποιείται και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχουμε που να πάμε. Είμαστε σε μεγάλη απόγνωση. Έλεος. Βοηθήστε μας. Στο σημείο σήμερα βρέθηκε μηχανικός της αποκεντρωμένης διοίκησης και εργοδηγοί, οι οποίοι προσπάθησαν να σχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα προχωρήσουν στην απομάκρυνση των τροχόσπιτων και την κατεδάφιση κάποιων πρόχειρων κατασκευών που έφτιαξαν οι κάτοικοι για να μπορούν να ζουν. Γιατί είναι δύσκολο να. Ακλώς, είπα 16 μόνοι, έχουμε αρκετούς δηλαδή που μένουν εδώ. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό νοιάζομαι και ρωτάω. Μόνιμους κατάκητους. Με απόγνωση και θλίψη οι κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για όσα συμβαίνουν, ενώ με δάκρυα στα μάτια τόνισαν ότι δεν έχουν κάπου αλλού να μείνουν, καθώς αυτά που κάποιοι αποκαλούν παραπήγματα είναι τα σπίτια που εδώ και χρόνια ζουν χειμώνα καλοκαίρι. Δεν έχω που να πάω. Δεν ξέρω που να πάω τα τροχότητα, δεν ξέρω τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Στεναχωριέμαι για τον κόσμο εδώ. Υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι, ανάπηροι άνθρωποι, άνεργοι. Υποφέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε. Η κυρία Λίτσα Αθανασάκη, 56 ετών, μητέρα 4 παιδιών που έχασε το σύζυγό της, υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης το 2012, μετανάστευσε στη Γερμανία. Αποφάσισε να επιστρέψει και το σημείο που τοποθέτησε το τροχόσπιτό της ήταν αυτό στο οποίο είχε επενδύσει όλες τις ελπίδες. Σήμερα πρέπει και πάλι να σχεδιάσει την επόμενη μέρα, ζώντας για δεύτερη φορά, όπως λέει, την απόρριψη. Το 2012 έφυγα. Τότε που η Ελλάδα δεν μπορούσε να με κρατήσει. Έμεινα χείρα με 4 παιδιά. Δεν μπορούσα να ζήσω στην Ελλάδα. Έφυγα. Πάλεψα επάνω. Τώρα θέλω να γυρίσω. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν κρατάει τους Έλληνες. Δεν βοηθάει τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα να νιώσει ο Έλληνας ασφάλεια. Ανάμεσα στους ανθρώπους που διαβιούν μέσα στα τροχόσπιτά τους και τις πρόχειρες κατασκευές στον Καρτερό, είναι και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι με προβλήματα υγείας, όπως η κυρία Παναγιώτα και η κυρία Ανθούλα, που πρακτικά φεύγοντας από το σημείο δεν έχουν καν ιδέα για το πού μπορεί να βρεθούν. Ανησυχούμε, γιατί να μην ανησυχούμε. Εδώ κοιμάμαι χειμώνα καλοκαίρι. Δεν έχω που να πάω, ναι. Δεν έχω που να πάω. Πόσα χρόνια? Είμαστε 17. 17 χρόνια. 17 μας έβαλε ο εισαγγελέας εκεί. Είναι δυνατόν να μην έχουμε στεναχώρια? Είχαμε έρθει το 2006, είχαμε πάρει το τροχόσπιτο. Κάτσαμε εκεί πέρα στη θάλασσα 3-4 χρόνια. Μετά από εκεί ήρθε ο εισαγγελέας, μας έβαλε το 9 και μας έφερε εδώ. Είμαστε εδώ πέρα 17 ολόκληρα χρόνια. Μηχανικός και εργοδηγοί εξήγησαν στους κατοίκους ότι η έναρξη των εργασιών απομάκρυνσης των τροχόσπιτων και κατεδάφισης των κατασκευών θα ξεκινήσει από αύριο, από αυτά που είναι εγκαταλελειμμένα, δίνοντάς τους, όπως είπαν, το χρόνο που χρειάζεται για να μπορέσουν να προετοιμάσουν την απομάκρυνσή τους και κυρίως σπίτια για να μπορέσουν να εγκατασταθούν. Εγώ δεν θα έρθω να πάρω την κουζίνα σας. Δεν θα έρθω να σας πάω στα πιάτα σας. Αυτό μας λέει. Αλλά κάποια στιγμή όμως, όταν τελειώσω εγώ με αυτά που αποφασίσουμε ότι αυτά φεύγουν, μετά πρέπει να ξεκινήσουν να παίρνουν τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσουν πρώτα από τα ακατοίκητα, ότι θα μας δώσουν όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να φύγουμε από εδώ. Αλλά να πάμε πού? Πού να πάμε? Μόνο εμείς είμαστε το πρόβλημα εδώ. Εμείς πειράζουμε. Νιώθω το παιδί μου θα μείνει στον δρόμο. Όπως νιώθω και εγώ. Γιατί το βοηθάω εγώ? Τι θα κάνω? Όπως νιώθω, εγώ νιώθω. Είναι πατέρα. Μπορώ να κάνω διαφορετικά?